στην άλλη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο. Εγώ σε ακούω καθαρά. Α, μ' ακούς. Α, εντάξει. Τώρα σε ακούω κι εγώ. Για να δούμε αν μας ακούει και ο Γιώργος Τουρζουνίδης. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούω πάρα πολύ καλά. Ωραία. Είναι γνωστό ότι η ακοή του Γιώργου είναι πολύ δυνατή, άρρωστη. Για να το λες, κατακτήσεις παραπάνω, Κώστα. Και δεν ήξερα, Γιώργο, καταρχήν. Συγχαρητήρια. Δεν ενημερώθηκε ο κόσμος ότι ανέλαβες, ότι επέστρεψες προπονητικά στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, επέστρεψα. Πραγματικά ήμουν στο νησί, επέστρεψα και ο Σπύρος Μιλιοδίδης ανέλαβε την ομάδα της Μεσύμβριας και μετά από συνονόηση και συνεργασία, ναι, θα πάω εκεί πέρα να κάνουμε κάτι καλό που έχουμε σκεφτεί για την ομάδα εκεί. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, φαντάζομαι καλά, ότι... Σιδερένιος, καλή επιτυχία. Ναι. Δεν φαντάζομαι να είναι ηλεκτρικός εκεί ο Πάγκος, δεν τρελαθούμε. Να μην είναι ηλεκτρική καρέκλα εκεί ο Πάγκος. Όχι. Δεν πάω, όχι εκεί, δεν έχω χαλάσει τα πράγματα. Αυτό λέω, μην είναι πέσα το ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι ολόψυχα, Γιώργο. Η θέση του προπονητή πάντα είναι, είτε είναι στις μικρές κατηγορίες, πάντα ηλεκτρική είναι. Ξέρεις πώς γίνεται αυτό. Αλλά όντως, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, μην μας γίνει Μιλιορίδης αυστηρός πρόεδρος και έχουμε... Άρα Γιώργο, θα τα λέμε και από κοντά συχνά, δίπλα είναι το αθλητικό κέντρο, θα ερχόμαστε και εμείς, θα πηγαίνεις και εσύ, θα περνάμε τη Νέα Μεσημβρία. Εντάξει, εννοείται, ναι, ήταν κάτι η επιλογή που ήταν αυτή, είναι επειδή είναι δίπλα και το αθλητικό κέντρο της ομάδος μας, θα υπάρχει και μια πολύ καλή συνεργασία με την ομάδα του ΠΑΟΚ, αυτό δεν το έχουμε κρίσει ποτέ. Και νομίζω ότι πάει να γίνει μια καλή προσπάθεια εκεί. Θα δούμε, θα δείξει. Ωραία. Μπράβο, καλή επιτυχία να έχετε. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Σε ποια κατηγορία ξεκινάει? Αυτό, Κώστα, ακόμα περιμένουμε, γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Περιμένουμε, γιατί τώρα λόγω πανδημίας δεν έχουν βγει οριστικές αποφάσεις. Φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσουμε από την Β. Από τη Β έψιλον. Ναι, τη Β' έψη, ναι. Η ομάδα λειτουργούσε, έχει 1,5 χρόνο που δεν λειτουργούσε. Την πήρε ο Σπύρος και θα κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα από την αρχή, να μαζέψουμε τα παιδιά και στις ακαδημίες αλλά και στην ομάδα τη μεγάλη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Θα λειτουργήσουμε σίγουρα, αλλά θέλει λίγο προσπάθεια και λίγη δουλίτσα παραπάνω στην αρχή. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο. Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο πέτυχε κάτι που δεν ξέρω, μάλλον που εδώ οι τρεις μας μιλώντας την προηγούμενη φορά θεωρούσαμε ότι έχει 50% πιθανότητες να πετύχει. Και νομίζω ότι δικαιώθηκε εκείνη η άποψη που εκφράσαμε σε αυτή την εκπομπή. Και δικαιώθηκε, ναι, πραγματικά, και έδειξε η ομάδα, καταρχήν η ομάδα μας έκανε περήφανος, εννοείται, ξεκινάω από εκεί. Ήταν τεράστια η επιτυχία με την κατάκτηση του κυπέλου, πολύ δίκαια επικράτηση επί του Ολυμπιακού. Κάτι που έδειξε, που το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα, Κώστα και Στέργιο, ότι και θα το ξαναπώ ακόμα μία φορά, ότι τη φετινή χρονιά ο ΠΑΟΚ αδείξε πάρα πολύ τον εαυτό του και την ομάδα. Η διαφορά μεταξύ του Ολυμπιακού, βαθμολογικά μιλάω, αλλά και σαν ομάδα, δεν ήταν αυτή, ήταν εντελώς πλασματική. Και τα απέδειξε, νομίζω, και στους αγώνες στο play-off, αλλά πολύ περισσότερο με την κατάκτηση του κυπέλου το προηγούμενο Σάββατο. Γιώργο, ποιο ήταν το στοιχείο που έγινε την αναμέτρηση του Σαββάτου υπέρ του ΠΑΟΚ, είτε από άποψη τακτικής, συμπεριφοράς, κάποιες αλλαγής, κάποιου παίκτη μεμονωμένα ή κάποιων παικτών, πώς το είδες εσύ, το τελικό? Σε Στέργιο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, πάντα σε έναν τελικό, η ομάδα και που θα μπει πιο ψυχωμένα, πιο παθιασμένα, πιο διψασμένα για την νίκη, νομίζω θα το καταφέρει κιόλας. Το ΠΑΟΚ έδειξε από το πρώτο λεπτό, και αν εξαιρέσει κάποια διαστήματα που, εντάξει, σε ένα παιχνίδι, σε έναν αγώνα συμβαίνουν αυτά, αλλά έδειξε ότι το θέλει πολύ περισσότερο το κύπελο.
Μπήκαν από το πρώτο λεπτό τα παιδιά, ξέρανε τι θέλανε μέσα στο γήπεδο, τρέξανε, μοχθήσανε, παπιαστήκανε, δώσανε το 100% των δυνατοτήτων τους και από εκεί και πέρα νομίζω είναι δίκαια η επικράτηση του αγώνα, γιατί το ΠΑΟΚ ήταν πιο ομάδα μέσα στο γήπεδο, έδειξε πιο ολοκληρωμένη ομάδα, πιο παθιασμένη και μια ομάδα που το ζητούσε και το ήθελε πολύ περισσότερο από ότι ο Ολυμπιακός. Πέρα από τους Πασχαλάκη και Κρυμέντσικ που εκ των πραγμάτων κάνανε τη διαφορά, ποιος άλλος σου άρεσε, είτε από τον Μπάγκο είτε από τη βασική ενδεκάδα? Κοίταξε να δεις, ήταν μια συνολική προσπάθεια, σίγουρα όπως θα συμφωνήσω και ο Πασχαλάκης και ο Κρέμτης που έβαλε τον γκολ, αλλά γενικότερα η συνολική του παρουσία ήταν πολύ καλή. Γενικά η ομάδα λειτουργήσε πάρα πολύ σε όλες τις γραμμές, και στην αμυντική και στη μεσαία γραμμή και στην επιθετική. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο παιχνίδι, γενικά σε όλα τα παιχνίδια των play-off, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 1-2 παιχνίδια, η ομάδα έδειξε και ειδικά μετά την αλλαγή και του συστήματος ότι μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, μπορεί να λειτουργήσει σαν ομάδα και μπορεί να διεκδικήσει αυτό που της αρμόζει και της αξίζει σαν ομάδα του ΠΑΟΚ. Κάτι ανάλογο έκανε και στο παιχνίδι του τελικού. Από εκεί και πέρα τώρα σαν μονάδες, σαν άτομα, νομίζω ότι θα είναι κρίμα και άδικο να αφήσουμε κάποιο παιδί, γιατί πάντα σε μια τέτοια μεγάλη επιτυχία όλοι συμβάλλουν με τον μέγιστο τρόπο, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα ακόμα παιδί, σε δύο μάλλον θα αναφερθώ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο ΣΒΑΠ που κάνει τεράστια δουλειά στην ομάδα, αλλά νομίζω ότι το κερασάκι, αν και δεν ήταν και καλός όπως ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια, νομίζω ο Ζίβκοβιτς με το τακουνάκι που έκανε, νομίζω ότι ήταν το κερασάκι δηλαδή στην τούρτα και που βάλαμε και τον γκολ. Πάντως Γιώργο και Κώστα, σε μια χρονιά που γίναν αρκετές λάθος κινήσεις, είτε στο πάνε, είτε στο έλα, είτε στο φύγει, είτε στο πάρε γενικότερα, ο ΣΒΑΠ, ένας ελεύθερος ποδοσφαιριστής που κατέγραψε διψήφιο αριθμό σχεδόν σε γκολ και ασίστ, και ο Ζίβκοβιτς που ήρθε με ένα ποσό μικρότερο από αυτό που θα έπαιρνε σίγουρα σε άλλες ομάδες, περνάνε στις σούπερ επιτυχημένες κινήσεις, έτσι δεν είναι? Δηλαδή λέμε τις αποτυχημένες, λίγο να τονίσουμε και τις επιτυχημένες. Και ο ΣΒΑΠ και ο Αντρίγια είναι δύο επιτυχημένες κινήσεις. Ναι, είναι πολύ, όχι απλά επιτυχημένες, νομίζω είναι πάρα πολύ καλές οι ενέργειες και οι κινήσεις αυτές. Τα παιδιά το δείχνουν κάθε αγωνιστική μέσα στο γήπεδο. Είναι εντελώς διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ο Ζίβκοβιτς θεωρώ ότι είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, τεράστιο ταλέντο και ηλικιακά μιλάω. Έρχεται από μια σχολή που ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ, εγώ το έχω ξαναπεί, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έχει πολύ καλό υλικό και θα επανέλθω σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι φέτος αδίκησε κατά πολύ τους εαυτούς τους και οι ποδοσφαιριστές, αλλά και η ομάδα αδικήθηκε. Δηλαδή μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, λόγω των καταστάσεων, λόγω των προβλημάτων, να τα αφήσουμε στην άκρη. Εγώ θα μείνω ότι έκλεισε η χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αγωνιστικά και φυσικά με η κατάκτηση του κυπέλου. Από εδώ και πέρα να κλείσει η σελίδα αυτή, πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, έτσι ώστε η επόμενη χρονιά να είναι ακόμα πιο δυνατή η ομάδα και να φτάσει στο υψηλότερο δυνατό σημείο και επίπεδο που θέλουμε όλοι και θέλουν πολύ περισσότερο και οι άνθρωποι που είναι γύρω στην ομάδα, με την κατάκτηση των πρωταθλημάτων και την έξοδο στο Champions League. Κώστα. Ας επανέλθω λίγο εγώ. Έχω και άλλες ερωτήσεις για τον Γιώργο. Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Να κάνω και μια παρένθεση για έναν ακόμα ποδοσφαιριστή που το έχω δηλώσει εγώ πάρα πολλές φορές και θα το δηλώσω ακόμα μία. Και μιλάω για τον αρχηγό της ομάδας, τον Αντελίνο. Βέβαια. Ναι, δικιά μου παράληψη. Πραγματικά αυτό το παιδί, τα συγχαρητήρια νομίζω είναι λίγα. Είναι πραγματικά ο ηγέτης, είναι ο αρχηγός της ομάδος, είναι αυτός που μπορεί ανά πάσα στιγμή, είτε μέσα στο γήπεδο είτε απ' έξω, είναι αυτός που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην ομάδα.
και του αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια. Νομίζω στους πανηγυρισμούς, Γιώργο, μας δώσανε τις εικόνες της βραδιάς ο Παύλο Γκαρσία, γιατί είναι μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ, και ο Βιερίνια, που επίσης είναι παιδί του ΠΑΟΚ, το πώς πανηγύρισαν, ότι κλάψανε και μαζί και μόνοι τους ο καθένας. Για τον Αντρέα ιδιαίτερα ήταν μια χρονιά κάτι παραπάνω από ζόρικε. Αυτά που άκουσε, που του χρέωσαν, που έλειπε από την προετοιμασία, που έλειπε από τα ευρωπαϊκά μας, που γύρισε, έκανε αγώνα για να επιστρέψει σε καλά επίπεδα ετοιμότητας, ήταν ίσως η πιο δύσκολη χρονιά για τον Αντρέα. Πέρα από αυτήν από τον τραυματισμό ενδεχομένως. Δεν άκουσε και λίγα. Ναι, και είναι κρίμα. Και ήταν κρίμα και το καλοκαίρι όλο αυτό που διαδραματίστηκε γύρω από το όνομα του Βιερίνια. Κρίμα και άδικο. Το παιδί απέδειξε. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Καλά, εννοείται, ναι. Το πόσο μεγάλος και ποδοσφαιριστής είναι, αλλά και πόσο μεγάλος άνθρωπος και πόσο μεγάλη ηγετική φυσιογνωμία έχει. Γιώργο, έλα, Γιώργο, μισόλα το λίγο. Ποιος ήταν ο MVP, ή αν σε ζορίζει πολύ το να πεις ένα όνομα παίκτη, ποιοι ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι δύο πολυτιμότεροι στον τελικό κατά την εκτίμησή σου? Δεν θέλω να αδικηθεί κανένας, αλλά έτσι με το ποδοσφαιρικό μάτι αυτό που είδες. Νομίζω ότι οι δύο ήταν ο Πασχαλάκης, που σε κάποιες στιγμές ήταν εκεί και απεσιόβησε να δεχτούμε κάποιο τέρμα, και νομίζω ο Κβέρτσικ και με τον γκολ που πέτυχε, που έδωσε το κύπελο στην ομάδα, αλλά με το μικρό χρονικό διάστημα, άσχετα με τις δύο πολύ καλές ευκαιρίες που έχασε, ήταν το παρόν. Δηλαδή με το που μπήκε το παιδί αυτό, άλλαξε νομίζω τον κλου της ομάδος και έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα για την κατάκτηση του κυπέλλου. Εγώ θα έβαζα μέσα... Αυτοί οι δύο θεωρώ, οι δύο είναι, και εγώ θα το ξαναπώ ακόμα μία φορά, νομίζω ότι με τη συνολική του παρουσία, όχι μόνο σε υψηλό στάνταρ απόδοση, αλλά νομίζω ότι ο Βιερίνια ήταν και αυτός, με την καθοδήγηση μέσα στην ομάδα και την προσωπικότητα που έχει, αυτούς τους τρεις θα έλεγα εγώ. Στέργιο, τι θα έλεγες? Κάτι πήγες? Όχι, εγώ θα έλεγα ότι μου άρεσε πολύ και ο Τσιγκάρας, αλλά ασφαλώς δεν μπορεί να είναι MVP, αλλά έδωσε και ο Χάρης πολλά πράγματα από το 70 και μετά. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Γιώργος ή όχι. Έδωσε μια άλλη ενέργεια και συμμετείχε και στον κόλ, αλλά γενικότερα έδωσε πολλά πράγματα ο Χάρης. Συμφωνώ, γι' αυτό σου είπα ότι όλα τα παιδιά, όλα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε ένα τελικό, όλα τα παιδιά δώσανε το 100%. Ήταν σε καλή μέρα όλα τα παιδιά. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, αλλά επειδή είπε ο Κώστας για τους δύο, έτσι, ναι, ναι. Νομίζω αυτά τα δύο τα παιδιά, με την παρουσία που είχαν ο Πασχαλάκης κάτω από την εστία, το Κρέμψη, και με τον γκολ που έβαλε και τη συνολική του παρουσία στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε, νομίζω ότι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές μπορούμε να τους πούμε ότι ήταν η MVP του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Γιώργο, στην κόντρα, για να μείνουμε λίγο στο, ναι, ναι, ναι. Στην κόντρα Μάρτιν Γκαρσία, έχουμε καθαρό νικητή? Στην κόντρα? Στην κόντρα Γκαρσία Μάρτιν. Στην κόντρα Γκαρσία Μάρτιν, έχουμε καθαρό νικητή? 100% έχουμε τον Γκαρσία. Τον δικό μας τον προπονητή, 100%. Χωρίς να θέλω να παραβλέψω και τον Μάρτιν σαν προπονητής, που έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά και είναι ένας πολύ καλός προπονητής, από ό,τι ακούω και μαθαίνω. Αλλά νομίζω για το συγκεκριμένο παιχνίδι ο Γκαρσία έδειξε πανέτοιμος, το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Έκανε, οι επιλογές που έκανε ήταν οι ιδανικότερες, και νομίζω ότι βάσει εικόνας και παιχνιδιού, αλλά και σαν απόδοση ομάδος, νομίζω ότι ο Γκαρσία νομίζω είναι νικητής, αν θέλουμε να πούμε, για τους δύο πάντους. Εγώ θα σε ρωτούσα, ναι, Γιώργο. Έχεις υπάρξει και σε καλές ομάδες του ΠΑΟΚ, αναφυσβήτητα, και σε άσχημες ομάδες του ΠΑΟΚ, και σε καλά αποδυτήρια φαντάζομαι, και σε άσχημα αποδυτήρια. Θυμάμαι για παράδειγμα την ομάδα στην πρώτη θητεία του Άρη Χάν, ήταν πραγματικά απίστευτη ομάδα. Οι παλιότεροι τη θυμούνται από το πουθενά σχεδόν, με όχι τόσο πλούσιο ρόστερ, πραγματικά τη θυμάστε τη χρονιά, Γιώργο, και με στην Τούμπα και εκτός, πραγματικά πέρασαν δύσκολα όλες οι ομάδες. Εντάξει, ακόμα αν θυμούνται οι παλιότεροι, τον Ολυμπιακό τον κερδίσατε νομίζω 3-0 με 10 παίκτες. Θυμάμαι καλά. Ήταν μια χρονιά απίστευτη, και φυσικά η χρονιά που ο ΠΑΟΚ βγήκε στην Ευρώπη μετά από χρόνια, και τη χρονιά του Χάιμπουρι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής.
τα αποδυτήρια πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν στην επιτυχία ή στην αποτυχία μιας ομάδας? Και στο ρωτάω γιατί κατά κοινή ομολογία είδαμε τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο να αφήνουν στην άκρη τα όποια κακό σχήμα ενδεχομένως και να γίνονται πραγματικά ένα. Το είδαμε και στο χορτάρι, το είδαμε γενικότερα στη λειτουργία του ΠΑΟΚ. Τι ρόλο παίζουν τελικά τα αποδυτήρια? Το έχω δηλώσει πάμπολες φορές, θα το ξαναπώ ακόμα μία τώρα με την ευκαιρία που με ρωτάς, Σέργιο. Τα αποδυτήρια είναι το Α και το Ω για να λειτουργήσει και να έχει μια καλή ομάδα. Εάν τα αποδυτήρια μέσα δεν είναι καλά, μπορεί να έχει τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, τον καλύτερο προπονητή, αλλά αν το κλίμα μέσα από αποδυτήρια δεν είναι καλά για τον Α ή Β λόγο, τότε δεν υπάρχει περίπτωση η ομάδα να προχωρήσει. Τι είναι αυτό που χαλάει τα αποδυτήρια? Τι είναι αυτό που χαλάει τα αποδυτήρια σε μια ομάδα? Εντάξει, τι είναι αυτό που χαλάει τα πολλά... Δεν αισθάνεται ο παίκτης ότι είναι δίκαιος ο προπονητής? Τι ακριβώς? Να βλέπουν ότι αδικείται από τον προπονητή. Ο προπονητής να έχει μια άλλη φιλοσοφία που να μην ταιριάζει στην ομάδα. Είναι να υπάρχουν κόντρες μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή παίζουν πολλά ρόλο στο να λειτουργήσουν καλά τα αποδυτήρια. Αυτό που έχω να σου πω εγώ με σιγουριά είναι ότι όταν ο ποδοσφαιριστής καταλάβει ότι ο προπονητής είναι δίκαιος, εμπνέει σεβασμό και ο προπονητής προς τους ποδοσφαιριστές, αλλά και οι ποδοσφαιριστές προς τον προπονητή, τότε ναι, θα δημιουργήσει καλά αποδυτήρια. Και τα όποια προβλήματα δημιουργούνται, γιατί πάντα δημιουργούνται σε μια ομάδα προβλήματα, εάν κάθεσαι και τα συζητάς και καταλάβει ο άλλος ότι είσαι ειλικρινής και είσαι αληθινός, τότε τα παραμερίζεις και τα αφήνεις και λύνονται πολύ εύκολα. Αν αφήσεις μια κατάσταση να αιωρείται, τότε σίγουρα δημιουργούνται προβλήματα. Η λέξη σεβασμός είναι κλειδί μάλλον, γιατί φαντάζομαι ότι υπήρξαν προπονητές που δεν τους πολύ σεβόσουν, να κι εσύ, στα νιάτα σου, φαντάζομαι. Είναι το Α και το Ω, Σέργιο, ο σεβασμός. Όταν ο προπονητής σε σέβεται και όταν εσύ πρέπει να το σεβαστείς με το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, γιατί είναι ο προπονητής, τότε νομίζω λειτουργεί η ομάδα πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Αυτό το αντιλαμβάνεις και το καταλαβαίνεις από την πρώτη στιγμή, νομίζω, το τι ρόλο τραβάει ο καθένας. Από εκεί πέρα τώρα να επανέλθω σε αυτό που είπες, ναι, ο Γκαρσία τα τελευταία, ενώ στην αρχή ακουγόταν και λέγανε πολλά και διάφορα, και πάντα στον ΠΑΟ που γενικότερα ακούγονται και καλά, αλίμονο. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό στην ομάδα μας. Ναι, στα τελευταία παιχνίδια και ειδικότερα στα play-off είδαμε μια ομάδα πολύ διαφορετική. Είδαμε έναν προπονητή πολύ διαφορετικό. Είδαμε ποδοσφαιριστές πολύ διαφορετικούς, προς το καλύτερο πάντα εννοώ. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και μέσα στο γήπεδο με την απόδοση και τη συμπεριφορά που είχε η ομάδα. Mm-hmm. Γιώργο, να ρωτήσω το εξής, γιατί εντάξει, okay, πολλά συγχαρητήρια και στον Γκαρσία και στους παίκτες και στη διοίκηση και στη διοικησία. Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα κύπελο επί του μεγάλου του αντιπάλου την τελευταία πενταετία, γιατί κακά τα ψέματα την τελευταία πενταετία τουλάχιστον το ενδιαφέρον στο ελληνικό ποδόσφαιρο μονοπολούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχοντας τους περισσότερους τίτλους. Πηγαίνοντας την επόμενη μέρα, ίσως και σήμερα μέχρι το βράδυ, αν όχι σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί, θα έχουμε τις οριστικές αποφάσεις με πιθανή αντικατάσταση της τεχνικής ηγεσίας. Πόσο ακούγεται αυτό ως προγραμματισμός, ως πολιτική απόφαση? Καταρχήν, Κώστα, μου από χθες το μεσημέρι που άκουσα και εγώ ότι μπορεί να υπάρχει αλλαγή προπονητή. Γενικό, και δεν με στέκομαι μόνο στην αλλαγή του προπονητή. Είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι στον ΠΑΟΚ πάντα πρέπει να υπάρχει μια ανακατοσούρα και να υπάρχουν πάντα προβλήματα. Ενώ μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε, να χαρούμε λίγο ακόμα την κατάκτηση του κυπέλου, να είναι όλα ρόδινα, όλα ομαλά, όπως πρέπει να είναι σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, ακούμε και συζητάμε ότι μπορεί να υπάρχει η αλλαγή του προπονητή. Εγώ αυτό που θα πω δεν είναι αν είναι καλή η επιλογή ή δεν είναι καλή. Ό,τι και να αποφασίσει ο μεγαλομέτωχος και η διοίκηση, πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα, να μην ταλαντεύεται άλλο η ομάδα με αυτή την αοριστία, θα μείνει ο Γκαρσία, θα φύγει ο Γκαρσία, θα έρθει ο Λουτσέσκου, θα έρθει ο Τουρκουνίδης, με όλη αυτή την κατάσταση, γιατί επηρεάζει, άσχετα αν έχει τελειώσει η χρονιά, επηρεάζει πάρα πολύ και την ομάδα, αλλά πολύ περισσότερο
και τον κόσμο. Δηλαδή από χθες εγώ το μεσημέρι βλέπω ότι ο κόσμος είναι με μια απορία, όχι η μισή του Γκαρσία, όχι η μισή του Λουτσέσκου, όχι η άλλη μισή του άλλου. Γενικά είναι κακό να επικρατεί ένα τέτοιο κλίμα γύρω από την ομάδα. Γι' αυτό ό,τι απόφαση και να πάρουν, είτε θέλουν να κρατήσουν τον Γκαρσία, είτε θέλουν να φέρουν κάποιον άλλο προπονητή, να το κάνουν πολύ γρήγορα, να βγούνε, να το πούνε στον κόσμο, να πούνε τι, γιατί έγινε το σκεπτικό, πώς το σκεφτήκανε, τι θέλουν να κάνουν, πώς σκέφτονται την επόμενη χρονιά, έτσι ώστε να έχει και ο κόσμος μια καθαρή εικόνα από το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα την επόμενη χρονιά. Ξεκάθαρο για μένα, ναι, ξεκάθαρο και θα συμφωνήσω απόλυτα. Γιώργο, κάτι ακόμα που δεν το δείξαμε. Επειδή ξέρουμε το δέσιμό σου με τον κόσμο και το δέσιμο του κόσμου με σένα σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό λόγω της πορείας σου, αυτά που έγιναν την Παρασκευή και στην Τούμπα που είχε πολύ κόσμο παρότι ήταν το ραντεβού 11 ώρα το πρωί και η κατάβαση 200, 300, 400 φίλων του ΠΑΟΚ στην Αθήνα και όλο αυτό που έγινε μπορεί να επηρεάσει θετικά όχι τον αντίστοιχο του Σουνί, δηλαδή τον Βιερίνια που ξέρει την κατάσταση που είναι, που αγωνίζεται, μπορεί να επηρεάσει τον ΣΒΑΠ που δεν έχει παίξει σε Τούμπα με κόσμο, τον Κρμέτσικ, τον Μούργ. Γιατί φαντάζομαι ότι οι παίχτες τα βλέπουν αυτά. Κάποιος Έλληνας τον έδειξε, εδώ κοίτα τι έγινε στην Αθήνα. Αυτά όλα επηρέασαν το τελικό, θεωρείς? Τη διάθεση των παιχτών που παίξαν. Θα ήθελα πολύ να τους επηρέασαν με τη θετική. Νομίζω ναι, πρέπει να σε επηρεάσουν. Δηλαδή, εντάξει, εγώ τώρα ό,τι και να πω για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι λίγο. Δεν είναι μόνο αυτό που πήγανε στην Αθήνα ή ότι πήγανε στην προπόνηση. Για μένα είναι κάτι φυσιολογικό, κάτι αναμενόμενο. Και ό,τι και να πω για τον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι πολύ λίγο. Δηλαδή για την τρέλα και την παράσταση και τη δύναμη που δίνει στην ομάδα. Mm-hmm. Αυτό που κάνανε τα παιδιά τώρα να πάνε στην Αθήνα κάποια πούλμα, να βγουν στην Ομόνια και να φωνάξουν πάω και να είναι εκεί να δώσουν το παρόν, νομίζω δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Συμφωνούμε, μόνο ο κόσμος του ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο ο κόσμος του ΠΑΟΚ και εντάξει ό,τι και να πούμε σου λέω είναι λίγο. Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο μπράβο και νομίζω ότι η κατάκτηση του κυπέλου αποκλειστικά και μόνο και όχι και μόνο άφησε να πάει στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σου πω εμπειρίες δικές μου, ότι οι ποδοσφαιριστές και ειδικότερα ξένοι, όταν έρχονταν στην ομάδα, όταν βλέπανε το τι εσύ και το τι σημαίνει κόσμος του ΠΑΟ, νομίζω πρέπει να είσαι πολύ, έτσι, πώς να σου το πω, ψυχρός. Κρύος, ναι. Κρύο αίμα, για να μην δεχτείς με τον κόσμο του ΠΑΟ. Θέλω να πιστεύω ότι επηρέασαν θετικά τα μηνύματα αυτά που έδωσε ο κόσμος του ΠΑΟ, περισσότερο στους ξένους ποδοσφαιριστές και αυτό το είδαμε και με τους πανηγυρισμούς αλλά και με κάποιες δηλώσεις ας πούμε που έχουν κάνει. Αυτό είναι το μεγαλείο. Δεν υπάρχει Γιώργο, δεν θυμάμαι παίχτη. Πάω που είναι αυτό. Δεν θυμάμαι παίχτη να ήρθε να φόρεσε τη φανέλα από τα δικά σου χρόνια που τα έζησα, από τα πιο παλιά χρόνια τα δικά σου τα οποία έζησα και από τα μεταγενέστερα. Ακόμα και ο μεγάλος Μπερμπάτοφ. Και το λέω με ποια έννοια. Γιατί ξέρουμε που έπαιξε ο Μπερμπάτοφ, έτσι. Δεν έπαιξε στη Νις, στη Σλάβια Πράγας και δεν ξέρω εγώ πού. Λοιπόν, στη United έπαιζε και όταν ήρθε εδώ, σε ένα χρόνο μόνο, ένα χρόνο πρόλαβε. Και παρά την κόντρα τότε με τον Τούντορ, ακόμη έχει να λέει για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι μοναδικό. Και όπως του λες, κάθε αναφορά νομίζω ότι είναι περιττή. Δηλαδή, μειώνει τον όγκο της δύναμης και της δυναμικής αυτού του κόσμου. Οπότε, έτσι ακριβώς. Απλά το λέμε έτσι για να καλύπτουμε τον χρόνο που λέει ο λόγος. Είναι το φυσιολογικό ότι σήμερα είναι Τετάρτη. Έτσι. Είναι το μεγαλείο αυτής της ομάδας. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι το μεγαλείο αυτής της ομάδας. Κάτι τελευταίο από μένα, γιατί συμπληρώσαμε και την ώρα και μια γρήγορη απάντηση, Γιώργο. Ο Παναθηναϊκός πάει στον Γιοβάνοβιτς, η ΑΕΚ πάει στον Μιλόγεβιτς. Βλέπεις ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ή θεωρείς ότι του χρόνου θα είναι μια υπόθεση ΠΑΟΚ Ολυμπιακού? Κοίταξε, δεν ξέρω πώς θα κινηθούν και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Mm-hmm. Και τα δυο τα παιδιά αυτά που πήραν σαν προπονητές γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι καλοί προπονητές. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς θα κινηθούν οι ομάδες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι
η διαφορά δυναμικότητας πλέον που έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα και ο Ολυμπιακός, από τις θεωρητικά μεγάλες ομάδες Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, είναι τεράστια. Και θέλει χρόνο για να καλυφθεί, δεν λύνεται από την μια μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο πολύ. Λες. Θέλει χρόνο πολύ. Ναι. Νομίζω εμείς έχουμε κάνει τεράστια βήματα τα τελευταία χρόνια με την έλευση του κυρίου Σαββίδη. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η ομάδα. Και όχι μόνο με την κατάκτηση των τίτλων, αλλά γενικότερα με την συνολική συμπεριφορά που έχει και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Νομίζω ότι αν γίνουν κάποιες συγκεκριμένες και κατάλληλες κινήσεις, που θεωρώ και είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν γύρω από την ομάδα, τότε ο ΠΑΟΚ είναι ένα κλικ για να ξαναμεγαλουργήσει. Όχι ότι δεν είναι μεγάλος και τεράστιος, αλλά όπως είπα και στην αρχή, να φτάσει στο μεγαλύτερο σκαλοπάτι που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και φυσικά το όνειρο όλων μας να δούμε την ομάδα να παίξει στο Champions League. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Και πάλι καλή επιτυχία. Θα τα λέμε συχνά και από κοντά εκεί στη Μεσημβρία. Θα περνάμε, θα τα λέμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Σέργιο μου και Κώστα μου, η επιτυχία και η χαρά μας είναι πρώτα ο ΠΑΟΚ. Και μετά είναι όλα τα άλλα. Είναι. Πρώτα ο ΠΑΟΚ είναι. Η τρέλα μας είναι αυτή. Πώς θα το κάνουμε, έτσι είναι. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Να ευχαριστούμε. Καλά, χάρηκα πολύ και ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Γιώργο.